Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί για το Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης Επιλογές. Συγκέντρωση μπροστά από το κτίριο της Αντιπεριφέρειας των Σερών πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί καταστηματάρχες της πόλης διαμαρτυρώμενοι για τον τρόπο που αποφάσισε η ελληνική κυβέρνηση να ανοίξει τα καταστήματά τους με το click away. Οι έμποροι των Σερών είχαν μία σύντομη συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Παναγιώτη Σπυρόπουλο, στον οποίο μετέφεραν τα αιτήματά τους με τον ίδιο να τα χαρακτηρίζει δίκαια. Συγκέντρωση μπροστά στο κτίριο της Αντιπεριφέρειας Σερών πραγματοποίησαν σήμερα καταστηματάρχες της πόλης, διαμαρτυρώμενοι για τον τρόπο που αποφάσισε η κυβέρνηση να ανοίξει τα καταστήματά τους. Δηλαδή αυτό δεν υπάρχει που ζούμε. Καθόμαστε στα μαγαζιά μας και φυλάμε. Να χτυπήσει ένα τηλέφωνο. Έλεος. Οι καταστηματάρχες βλέπουν ότι αυτό το σύστημα δεν εξυπηρετεί ούτε τους ίδιους ούτε τους πελάτες. Το σύστημα δεν περπατάει και είναι και πολύ δύσκολο. Είχατε συνάντηση πάνω με τον... Συνενταθήκαμε με τον Περιφερειάρχη, μεταφέραμε το πρόβλημά μας. Βασικά δεν εξυπηρετούν εμάς τα καταστήματα, εξυπηρετούν τις courier, τίποτα άλλο. Και νομίζουμε ότι δουλεύουμε. Δεν δουλεύουμε έτσι. Με τίποτα δεν δουλεύουμε έτσι. Τίποτα. Καθόμαστε στα μαγαζιά μας και περιμένουμε ένα πελάτη να χτυπήσει ένα τηλέφωνο. Αν έχεις ίντερνετ, αν έχεις e-shop, αν δεν έχεις τι κάνεις. Με ποιο τρόπο. Θα παίρνεις το ρούχο να το βγάζεις έξω στην πόρτα, να το βλέπει η γυναίκα και να το παίρνει. Δεν γίνεται έτσι. Ξέρετε ότι υπάρχει κόσμος που θέλει να αγοράσει, εννοείται. Αλλά δεν μπορεί λόγω αυτού. Εννοείται. Τα τηλέφωνα πέφτουν βροχή. Αλλά το πρόβλημά τους είναι ότι θέλουν να τα δοκιμάσουν. Πώς θα το πάρουν. Οι καταστηματάρχες ζητούν να μπαίνει στα καταστήματά τους ένας-ένας πελάτης, όπως συμβαίνει και σε άλλα καταστήματα που είναι ανοιχτά αυτό το διάστημα. Τι ζητάτε, πώς θέλετε ζητάμε να οικονομική βοήθεια και ζητάμε πραγματικά να μπαίνει ένας-ένας πελάτης, να κρατάμε όλα τα πρωτόκολλα. Τίποτα. Ένας. Με ραντεβού. Να μπαίνει μέσα όπως είναι στα κομμωτήρια, όπως είναι στα νύχια. Έτσι πως δουλεύουν τώρα τα καταστήματα που είναι, οι επιχειρήσεις που είναι ανοιχτές. Δηλαδή είτε νύχια είναι αυτά είτε κομμωτήρια. Ένας θα μπαίνει. Έχεις 60 τετραγωνικά, 100, 2 άτομα. Όχι παραπάνω και ας γίνουν οι έλεγχοι πολύ παραπάνω. Να φοβόμαστε κι εμείς παράδειγμα να μην μπορεί να μπει άλλος μέσα. 2 άτομα. Ένα άτομο, ένα. Μπορούμε να το διαχειριστούμε στην ώρα. Να λέμε ότι ανά μισή ώρα έχουμε έναν πελάτη. Συγκεντρωθήκαμε εδώ κάποιοι καταστηματάρχοι της πόλης και διαμαρτυρόμαστε για αυτό που συμβαίνει με το ClickWay. Θέλουμε να μπαίνει ένας-ένας στο κατάστημα, να καταμετρείται τα άτομα, να τα καταγράφουμε. Αν χρειαστεί και θερμομέτρηση, να κάνουμε και θερμομέτρηση, αρκεί να έχουμε τη δυνατότητα να μπαίνει έστω και ένα άτομο στα καταστήματά μας. Τηρούμε τις αποστάσεις, τηρούμε τα μέτρα και προσπαθούμε να επιβιώσουμε αυτή τη στιγμή. Τα καταστήματά μας είναι κλειστά στην ουσία και δεν κάνουμε τίποτα. Οι συγκεντρωμένοι είχαν μια σύντομη συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη κύριο Παναγιώτη Σπυρόπουλο, στον οποίο μετέφεραν τα αιτήματά τους, τα οποία ο ίδιος χαρακτήρισε δίκαια. Με επισκέφτηκε μια ομάδα εμπόρων, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τον τρόπο με τον οποίο έχουν ανοίξει τα καταστήματά τους. Εκείνο που τους είπα είναι ότι θα πρέπει να είναι όλοι ενωμένοι. Πολλά από τα αιτήματά τους φαίνονται καταρχήν δίκαια, αλλά σε κάθε περίπτωση είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε τον νόμο και μέσω του οικείου εμπορικού συλλόγου να συνεργαστούν, γιατί πρέπει αυτή τη στιγμή, τη δύσκολη στιγμή, αυτό το δύσκολο χειμώνα που ελπίζω να είναι ο τελευταίος και να είναι ο τελευταίος μήνας που τραβάμε αυτό, που αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα, σε κάθε περίπτωση να είμαστε ενωμένοι. Ο εμπορικός κόσμος πρέπει να μείνει ενωμένος και οι ΣΕΡΕΙ πρέπει να στηρίξουμε την τοπική αγορά με κάθε κόστος και με κάθε κόπο. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε, ότι δεν αποφασίζουμε εμείς. Οι λοιμοξιολόγοι, οι υπεύθυνοι, οι ειδικοί μας προτείνουν κάποια μέτρα τα οποία εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τα εφαρμόσουμε. Πάμε μέχρι το νοσοκομείο των Σερών, καθώς το μεσημέρι παραδόθηκε η καινούργια πτέρυγα λοιμόξεων στο νοσηλευτικό ίδρυμα. Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσηλευτικού ιδρύματος, Νίκο Φαρμάκη, από αύριο συνεργείο του νοσοκομείου θα καθαρίσει τη νέα πτέρυγα και τη Δευτέρα έρχεται ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Σύμφωνα με τον διοικητή, τα εγκαίνια της νέας πτέρυγας αναμένεται να πραγματοποιηθούν αρχές του νέου έτους, παρουσία του Υπουργού Υγείας, Βασίλη Κικίλια, ο οποίος έχει προσκληθεί. Το μεσημέρι παραδόθηκε καινούργια πτέρυγα λοιμόξεων στο νοσοκομείο Σερών. Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου Σερών, κ. Νικόλαο Φαρμάκη, από αύριο συνεργείο του νοσοκομείου θα καθαρίσει τη νέα πτέρυγα και τη Δευτέρα έρχεται ο ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η νέα υπερσύγχρονη πτέρυγα θα μπορεί να νοσηλεύσει 14 άτομα, ενώ θα υπάρχουν 2 θάλαμοι με 4 κρεβάτια αρνητικής πίεσης για λοιμώδη νοσήματα. Πρόκειται για μια δωρεά της κυρίας Αναστασιάδου της εταιρείας Φιμπράν. Είμαι σήμερα στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι παραδίδεται σήμερα το μεσημέρι η καινούργια πτέρυγα
δωρεά της κυρίας Αναστασιάδου της Φιμπράν. Αύριο έχουμε καλέσει συνεργείο από το νοσοκομείο να την καθαρίσει και από Δευτέρα έρχεται ο ξενοδοχειακός εξοπλισμός, ο οποίος ήδη είναι στις αποθήκες των καταστημάτων και τίθεται πλέον μια καινούργια πτέρυγα στο νοσοκομείο μας. Σύμφωνα με τον κύριο Φαρμάκη, τα εγγένεια της νέας πτέρυγας αναμένεται να πραγματοποιηθούν αρχές του νέου έτους, παρουσία του Υπουργού Υγείας, ο οποίος θα προσκληθεί. Θέλω να πιστεύω ότι αρχές του έτους θα γίνουν και τα εγγένεια. Ωραία. Θα ανάξουμε τον Υπουργό να δούμε ποιος θα μπορέσει να έρθει και μετά να τεθεί στη διάθεση του Σεραϊκού Λαού. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά την νέα πτέρυγα. Βέβαια, αφού θα έρθει ο κύριος Κικίλιας, αναμένουμε μαζί με τον Υπουργό να έρθει και προσωπικό. Γιατί η νέα πτέρυγα ολοκληρώθηκε, θέλουμε και προσωπικό να λειτουργήσει στο Γενικό Νοσοκομείο των Σερών. Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον κύριο Γιώργο Κοπελίτη. Είναι αγρότης εδώ από τις Σέρες, διότι σήμερα μπήκαν τα χρήματα των επιδοτήσεων και λείπουν πιστώσεις, λείπουν χρήματα από αυτά τα οποία περίμεναν οι Σεραίοι αγρότες, αλλά και όλοι οι αγρότες της χώρας μας. Κύριε Κοπελίτη, καλό σας βράδυ. Καλησπέρα κύριε Κόντα, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, καταρχήν να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, με υγεία και να είμαστε στην προσφυγική. Έτσι, με υγεία πάνω απ' όλα. Λοιπόν, εσείς πήγατε σήμερα στο ATM, πήγατε στην τράπεζα, να δείτε τα χρήματα τα οποία μπήκαν για τις επιδοτήσεις. Τι αντικρίσατε, θέλω να μου πείτε. Κύριε Κότα, περίπου 15% είναι μειωμένα τα δικαιώματα, εξόφληση των δικαιωμάτων. Μας είπαν ότι όταν είσαι ένας, δεν είμαστε καταρχήν σοβαρό κράτος, ανοργάνωτο είμαστε. Ναι. Εγώ αυτό πιστεύω, το πιστεύω το δικό μου. Ναι. Δεν γίνεται, κύριε Κότα, να γίνεται κατανομή εθνικού αποθέματος στην Τετάρτη, να βλέπουν τι γίνεται, ότι δεν τους φτάνουν τα λεφτά και να πιστώνουν τα λεφτά την Παρασκευή. Καλύτερα να μας πληρώνουν από την άλλη εβδομάδα. Πότε ήταν να πληρωθείτε εσείς κανονικά? Πότε, τι ημέρα είπατε? Πότε ήταν να πληρωθείτε εσείς, πότε ήταν να μπουν τα χρήματα? Η κυρία Υπουργός βγήκε την Τετάρτη στο δίκτυο τηλεόρασης και είπε ότι θα μπουν την Πέμπτη. Μπήκα την Παρασκευή και κουτσουρεμένα κατά 15% μιλάνε για την ασφαλή. Όλοι οι αγρότες, κύριε Κότα, περιμένουμε αυτά τα λεφτά για να εξοπλίσουμε, έχουμε δηλαδή τις προμήθειες που έχουμε κάνει. Mm-hmm. Είτε σε γεωπόνους, είτε σε χωράφια τα οποία νοικιάζουμε. Εδώ μιλάμε με σταθμικά, μπορεί ο ένας από φτάνει από το 1,5 χιλιάρικο μέχρι και 6.000 καμίων. Mm-hmm. Αναλόγως τα δικαιώματα που παίρνουν. Κύριε Κότα, με συγχωρείτε. Εμείς κάνουμε κάποιο προγραμματισμό. Εάν δεν κάνει σωστό προγραμματισμό, το Υπουργείο λυπάμαι. Μας πληρώνει σε δόσεις. Οι κύριοι βουλευτές πληρώνουν σε δόσεις. Οι κύριοι υπουργοί πληρώνουν σε δόσεις. Τι είναι πολυκατάστημα με άτυπες δόσεις? Εσείς σήμερα θα παίρνατε το 90%, έτσι, κανονικά. Σήμερα, κάθε χρόνο, κύριε Κότα, περνάμε το 98% της βασικής ενίσχυσης και το 100% του παρασκηνίσματος. Ωραία. Σήμερα πήραμε το 90% της βασικής, ναι, και το 95% του παρασκηνίσματος. Μάλιστα. Άμα το βάζετε κάτι είναι 15%. Εντάξει, κάθε χρόνο κρατούσαν 2% και μας επέστρεφαν τον Ιούνιο. Αυτό είναι κάθε χρόνο. Mm-hmm. Αλλά τώρα από το 2 στο 15 είναι τεράστια διαφορά. Το δικό μου το ρεπορτάζ, να σας πω, και μάλιστα κατά τη διάρκεια του δελτίου θα είναι μαζί μας και ο κύριος Μπαντής, ο Θανάσης, ο Γιοπόνος, για να κάνουμε μια κουβέντα και για αυτά τα θέματα, αλλά και τα υπόλοιπα που αφορούν τους αγρότες, σας αφορούν. Το δικό μου το ρεπορτάζ λέει ότι 1,7% υπολείπεται το 10% που θα δοθεί το 7% ή Τετάρτη ή Πέμπτη την επόμενη εβδομάδα και το 3% Ιανουάριο-Φεβρουάριο. Έτσι λέει το ρεπορτάζ μου. Θα το δούμε το θέμα. Πάντως υπάρχει μια αγανάκτηση στις τάξεις σας, έτσι. Κύριε Κώστα, αλλού είναι Φεβρουάριο και αλλού Ιούνιο. Θα το έχετε δει και εσείς σε site. Μάλιστα. Σίγουρα το έχετε δει. Εμείς κάνουμε προγραμματισμό και εδώ μιλάμε τώρα, μας βγάζουν εκτός προγραμματισμού, μας περιμένουν να τους πληρώσουμε. Έχουμε οικογένειες, κύριε Κότα. Mm-hmm. Δηλαδή εμείς δεν θα κάνουμε Χριστούγεννα. Οι κύριοι πληρώνονται με δόσεις, ξανατολίζουν, πληρώνονται με δόσεις. Δηλαδή, καταρχήν δεν υπάρχει σωστός προγραμματισμός. Όταν γίνεται κατανομή του εθνικού αποθέματος τη Δετάρτη, τα βλέπουν τα στοιχεία ότι δεν τους δίνουν τα λεφτά. Βγαίνει και η κυρία Υπουργός, λέει ότι θα γίνει η πληρωμή των δικαιωμάτων. Η κυρία Υπουργός γνώριζε ότι θα υπάρχει αυτή η περικοπή και δεν την είπε ή δεν την γνώριζε?
Τι να σας να πω. Να ξέρουμε, υπάρχει προγραμματισμός. Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει. Μιλήσατε με συναδέρφους σας. Σε όλους τους αγρότες και... Τι σας είπανε. Κύριε Κόντα, την ίδια περικοπή σε όλους. Όχι μόνο σε εμένα, σε όλο τον κόσμο. Τι σας είπανε. Μιλάμε στα κάκυρα, κύριε Κόντα. Όλοι έχουν οικογένειες, όλοι περιμένουν να πληρώσουν τους προμηθευτές τους και τώρα θα δυνατούν. Δηλαδή κάποιους θα αφήσουν υπότυπο. Μάλιστα. Δηλαδή κύριε Κώστα, τους αγρότες δεν τους κύρισε ο κοροναϊός. Από τη στιγμή που φέτος πληρώνομαστε βαμβάτι με 35 λεπτά. Μάλιστα. Κρατώ λοιπόν 35 λεπτά. Μπορούμε να βγούμε, μην θα ξανακαλλιεργήσουμε. Έχετε και τις υποχρεώσεις σας, έχετε και τα ζητήματά σας, οπότε θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς θα απαντήσει το Υπουργείο. Μας έταξαν και αγροτικό πετρέλαιο και εκεί να μας δώσουν επιστροφή πετρελαίου με ένα 10 δεν γίνεται να καλλιεργήσει. Σας το έταξαν, αλλά στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός σε ερώτηση συναδέρφου από το Βόλο δεν απάντησε στο ερώτημα αυτό. Κύριε Κοντά, το είπε προεκλογικά ο κύριος Μητσοτάκης, φιλάρισε ναι ή όχι. Το είπε. Το είπε. Το είπε. Στη ΔΕΘ όμως δεν το ανέφερε. Κουβέντα δεν έγινε. Τα αμφισβητικά σας το είπε. Και εντούτοις, να μας δώσουν επιστροφή πετρελαίου, μας βάζουν και χαρά 3 λεπτά από το νέο έτος. Όχι μόνο σε εμάς αγρότες, σε όλο τον κόσμο που κινείται με το πράσινο τέλος, ναι. Ναι, 3%. Ναι. Δηλαδή, κύριε Κώστα, πιστεύω ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτω η Ελλάδα. Μάλιστα. Όλα γίνονται στο πόδι, δεν υπάρχει σωστός προγραμματισμός, λυπάμαι πολύ. Και εντύ, κύριε Κώστα, να δώσουν σε κέντρες θέσεις να μπουν νέοι άνθρωποι με οράματα και με ιδέες, βάζουν κάτι 60 χρονών, 70 χρονών. Άξι, δεν υπάρχουν πανεπιστημίου παιδιά με τα πτυχιακά να μπουν και μπαίνουν άνθρωποι 60 χρονών σε κέντρες θέσεις. Να βοηθούν οι μέτεροι μας. Δηλαδή αλλάζει κυβέρνηση. Κύριε Κοπελίτη, ναι. Κύριε Κώστα, μισό λεπτό δώστε. Κάτι τελευταίο, ναι, γιατί πρέπει να συνεχίσουμε και το δελτίο, ναι. Και ξέρετε που ανήκω. Και βγήκε εκτός αυτού δηλαδή. Περίμενα κάτι καλύτερο και πάμε στο χειρότερο. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Και εγώ ευχαριστώ. Θα το δούμε το θέμα και περιμένουμε απαντήσεις από το αρμόδιο Υπουργείο. Καλό σας βράδυ. Μετά την λειτουργικότητα προχωρά και η χιλιομετρική χρέωση στα διόδια για πρώτη φορά στην Ελλάδα και ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραμαλής ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε το νέο υβριδικό σύστημα στην Ολυμπία Οδό. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί αισθητήρες, κάμερες και συστήματα ενδοεπικοινωνίας εγκατεστημένα στους κόμβους εισόδους και εξόδους του αυτοκινόδρομου. Μετά τη διαλειτουργικότητα προχωρά και η χιλιομετρική χρέωση στα διόδια για πρώτη φορά στην Ελλάδα και ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραμαλής ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε το νέο σύστημα hybrid στην Ολυμπία Οδό. Ο κ. Καραμαλής επιβιβάστηκε ως οδηγός σε αυτοκίνητο στο οποίο τοποθετήθηκε πομποδέκτης στο σημείο εξυπηρέτησης πελατών Ελευσίνας με συνοδηγό το Γενικό Γραμματέα Υποδομών κ. Γιώργο Καραγιάννη. Στην έξοδο της Νέας Περάμου δεν υπάρχει μπάρα και δεν χρειάστηκε να σταματήσουν, αλλά άκουσαν απλώς τον ήχο αναγνώρισης του πομποδέκτη από το σύστημα hybrid. Στη συνέχεια έφτασαν στα κεντρικά γραφεία του αυτοκινητόδρομου. Είναι ένα σύστημα το οποίο ανοίγει την πόρτα σιγά σιγά να περάσει και η χώρα μας στην επόμενη μέρα. Δηλαδή να γίνεται η χιλιομετρική χρέωση όπως γίνεται και στις άλλες χώρες της Ευρώπης. Για τη λειτουργία του καταφέραμε μέσα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία της Ελλάδας να θέσουμε σε εφαρμογή ένα σύστημα διοδίων το οποίο θα παρέχει στους οδηγούς μειωμένες τιμές για τη διέλευση στους αυτοκινητοδρόμους με βάση τα χιλιόμετρα τα οποία διανύσαν. Στις επιχειρήσεις που παραμένουν ανοιχτές κατά το lockdown ανήκουν τα καταστήματα επιδιόρθωσης ρούχων καθώς επίσης και τα τζαγκάρικα. Ωστόσο, όπως επισημαίνει η κυρία Δάφνη Παπασταύρου, ιδιοκτήτρια επιχείρησης επιδιόρθωσης έτοιμων ενδυμάτων, ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος με αποτέλεσμα ο κλάδος να υποστεί να έχει πληγή. Στις επιχειρήσεις που παραμένουν ανοιχτές κατά το lockdown ανήκουν τα καταστήματα επιδιόρθωσης ρούχων. Ωστόσο, όπως επισημαίνει η κυρία Δάφνη Παπασταύρου, ιδιοκτήτρια επιχείρησης επιδιόρθωσης ετοίμων ενδυμάτων, ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος με αποτέλεσμα ο κλάδος να πληγεί. Θα ήθελα να ενημερώσω το εξής, ότι εμείς, ο δικός μας κλάδος που αφορά
την επιδιόρθωση ενδυμάτων και την επιδιόρθωση υποδημάτων, ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με τη μεταποίηση και στον πρώτο lockdown και αυτή τη φορά, το κράτος δεν μας έχει κλείσει. Είμαστε από τις πληττόμενες επιχειρήσεις, όχι από αυτές που αναγκαστικά έπρεπε να είμαστε κλειστοί. Όμως ο κόσμος δεν το γνωρίζει, γιατί δεν αναφέρθηκε πουθενά. Σε κανένα κρατικό κανάλι, σε κανένα ραδιόφωνο, σε κανένα τοπικό, τίποτα. Είμαστε μέσα στα μαγαζιά μας από μια έρευνα που έχω κάνει και την πρώτη φορά και τώρα. Όλες οι κοπέλες και όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο είναι μέσα. Κάποιες κάνουν μάσκες, κάποιες ασχολούνται με το κινητό τους, κάποιες κάνουν κάποια πράγματα για τον εαυτό τους. Δηλαδή ουσιαστικά δεν υπάρχει πελατεία, γιατί ο κόσμος δεν γνωρίζει ότι εμείς μπορούμε να εξυπηρετήσουμε οτιδήποτε να έχει να κάνει με αυτό, είτε ρούχα, είτε φερμουάρ, είτε οτιδήποτε. Ό,τι έχει να κάνει με το λιανεμπόριο, με τις αγορές υποδημάτων, ενδυμάτων, ήδη σπιτιού και αυτά, ο κόσμος ξέρει ότι μπορεί να πάει στο λιανεμπόριο. Όμως, στο δικό μας το κομμάτι που αφορά το τεχνικό κομμάτι, την επιδιόρθωση, δεν το ξέρει κανείς. Αυτό είναι το παράπονο μας και αυτό θέλω να επισημάνω. Ότι μπορούμε κι εμείς να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, ο καθένας όπως θέλει να έρθει και όταν θέλει να έρθει, χρησιμοποιώντας τον κωδικό 2, όπως είναι για το λιανεμπόριο, και να εξυπηρετηθεί. Κάποιες από τις επιχειρήσεις του κλάδου επιδιόρθωσης ενδυμάτων δεν θα αποζημιωθούν για αυτή την περίοδο, αν και ανήκουν στις πληττόμενες επιχειρήσεις, όπως δηλώνει η κυρία Παπασταύρου. Την πρώτη φορά πήραμε το 800 που μου δικαιούταν ο κλάδος που μας θα πάρει. Αυτή τη φορά δεν ξέρω, υπάρχουν κάποια κριτήρια που κάποιοι από εμάς δεν έχουν πάρει την επιστρεπτέα προκαταβολή. Κάποιοι την πήρανε, κάποιοι όχι. Εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω αν την έχουν πάρει στο δικό μας κλάδο. Προσωπικά δεν την έχω πάρει, αλλά έχουν μπει κριτήρια που δεν πήραμε τίποτα αυτή τη φορά. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο επόμενο διάστημα. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Από το lockdown της Άνοιξης, αλλά και σε αυτό που βρισκόμαστε σήμερα, η κυρία Δάφνη τονίζει πως στηρούνται τα μέτρα πρόληψης κατά του κορονοϊού και δεν διατρέχει κίνδυνος μετάδοσης στους πελάτες και στους επιχειρηματίες του κλάδου. Και κρατούμε και όλους τους κανόνες ασφαλείας, ό,τι έχει να κάνει με τα αντισηπτικά, με τις μάσκες που και εμείς οι ίδιοι κάνουμε προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο, με αποστάσεις. Αν και θεωρώ ότι στο δικό μας αντικείμενο δεν υπάρχει περίπτωση να έρθουμε σε επαφή άμεσα με τον πελάτη. Μπορεί να έρθει ο άλλος να φέρει το σακουλάκι του, να κάνουμε την όποια επιδιόρθωση χρειάζεται, να πληρώσει μέσω του POS και να το παραλάβει και να φύγει. Δεν υπάρχει δηλαδή πρόβλημα άμεσης επαφής, κίνδυνος που να διατρέχει ο πελάτης ή ο άνθρωπος ο οποίος έχει το γραφείο. Και τα τσαγκάρικα είναι ανοιχτά κατά την περίοδο του lockdown. Ο κύριος Βασίλης Μήτρακας, που δραστηριοποιείται στο χώρο της επιδιόρθωσης υποδημάτων, αναφέρει πως η κίνηση είναι μειωμένη καθώς ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Μάλιστα, επισημαίνει πως την εβδομάδα που διανύουμε αυξήθηκε η κίνηση λόγω της λειτουργίας της μεθόδου του Click Away. Ο κύριος Μήτρακας λειτουργεί την επιχείρησή του τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα που απαιτεί ο νόμος. Την πρώτη καραντίνα ήταν λίγο πιο μαζεμένος ο κόσμος. Τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει λίγο περισσότερη κίνηση, ειδικά αυτή την εβδομάδα μαζί με το Click Away. Βλέπουμε ότι μας τηλεφωνούν, ρωτάνε αν είμαστε ανοιχτά. Το καταναλωτικό κοινό μπορεί να μετακινείται προς τα καταστήματα επιδιόρθωσης ρούχων και υποδημάτων, στέλνοντας τον αριθμό 2 ως κωδικό μετακίνησης στο 13033. Ένα αίτημα τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών φαίνεται ότι θα υλοποιηθεί το επόμενο διάστημα, ο λόγος για την δεύτερη παράλληλη λαϊκή αγορά, η οποία θα πραγματοποιείται στον χώρο του πρώην στρατοπέδου Παπαλουκά. Το θέμα θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο τις επόμενες ημέρες. Στην ίδρυση δεύτερης παράλληλης λαϊκής αγοράς προχωρά ο Δήμος Ερών, κάτι που ανακοινώθηκε διαστόματος του αρμόδιου αντιδημάρχου κ. Γιώργου Ταΐρη. Πρόκειται για ένα δίκαιο και απάγιο αίτημα των παραγωγών που βρίσκει ανταπόκριση και υλοποιείται. Και το πρόβλημα είναι ότι δεν κάνουν τη δεύτερη λαϊκή αγορά που έχει βγει από την αρχή της πανδημίας. Πιστεύετε ότι η δημιουργία μιας δεύτερης λαϊκής θα έλυνε το πρόβλημα? Εννοείται, δεν θα συνουσίζει το κόσμος. Η μισή θα είμαστε εκεί και άλλη μισή θα είμαστε εδώ. Και δεν θα χάνουμε και τη δουλειά μας και ο κόσμος δεν θα συνουσίζεται. Πιστεύετε ότι η ύπαρξη μιας δεύτερης λαϊκής θα βοηθούσε? Νομίζω πως ναι, θα είχε μια βάση. Φυσικά και θα βοηθούσε. Φυσικά και θα βοηθούσε για τους παραγωγούς, για εμάς δηλαδή, που μία τρίτη ερχόμαστε, μία δεν ερχόμαστε, ενώ εκεί θα είμαστε όλοι καλά. Να κάνει διπλή λαϊκή. Δεν είναι κατάσταση. Δεν είμαστε για μια μέρα. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης, δραστηριοποιείται, όπως ξέρουν όλοι, το 50% των παραγωγών στις λαϊκές. Ο νόμος όμως μας δίνει το δικαίωμα της δημιουργίας παράλληλης λαϊκής αγοράς την ίδια μέρα και τις ίδιες ώρες
έτσι ώστε για να δραστηριοποιούνται το 100%. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε την παράλληλη λαϊκή αγορά στο πρώην στρατόπεδο Παπαλουκά. Έχουμε πάρει την έγκριση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εμπορίου. Έχουμε πάρει εγγράφος από το Σωματείο των Παραγωγών τη συγκατάθεσή τους. Έχουμε βγάλει το τοπογραφικό στο πρώην στρατόπεδο Παπαλουκά. Έχουμε οριοθετήσει τις θέσεις, είμαστε έτοιμοι και τη Δευτέρα από το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού τους ενημερωθεί, θα εγκρίνει και τυπικά το Δημοτικό Συμβούλιο για να λειτουργήσει παράλληλη λαϊκή αγορά. Η νέα λαϊκή θα λειτουργήσει την 3η 22 Δεκεμβρίου στο χώρο του πρώην στρατοπέδου Παπαλουκά και τους πάγκους τους θα στήσουν οι παραγωγοί που ο αριθμός της άδειάς τους λήγει σε μονό αριθμό. Ενώ οι παραγωγοί που δραστηριοποιούνται με τις άδειές τους να λήγουν σε ζυγό αριθμό θα βρίσκονται στο γνωστό χώρο της ήδη υπάρχουσας λαϊκής. Θα δραστηριοποιηθούν την τρίτη αυτή στο στρατόπεδο Παλουκά οι μονοί αριθμοί, στην υπάρχουσα λαϊκή θα τοποθετηθούν οι ζυγοί αριθμοί, έτσι ώστε σε αυτό το εορταστικό κλίμα να μην μείνει κανένας παραγωγός χωρίς να βγάλει το μεροκάματο. Αυτό γίνεται για να δουλεύουν όλοι οι παραγωγοί, αλλά και για να μην δημιουργηθεί συνωστισμός στην ήδη υπάρχουσα λαϊκή αγορά, για να αποφύγουμε τον συνωστισμό. Όλες εκείνες οι περιοχές από εκείνη τη μεριά της πόλης, δηλαδή Αγία Σοφιά, 40 Μάρτυρες, Κατακονόζη, μετά την πλατεία Εμπορίου Μεγάλου Αλεξάνδρου, όλες εκείνες οι περιοχές θα μπορούν να μην κάνουν μεγάλες μετακινήσεις για την υπάρχουσα λαϊκή και να εξυπηρετηθούν από την λαϊκή αγορά την παράλληλη που θα γίνει στο πρώην στρατόπεδο Παπαλουκά. Εντός του 2021, κυρίες και κύριοι, αναμένεται να ξεκινήσουν τα έργα αποκατάστασης και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου της Αμφίπολης που βρίσκονται στη διαδικασία δημοπράτησης. Σήμερα πραγματοποιήθηκε μια διαδικτυακή συνέντευξη τύπου, όπου παρόν ήταν και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, ο κ. Γιώργος Διδασκάλου. Για το θέμα θα συνομιλήσουμε σήμερα το βράδυ με την Φωτεινή Στεφανοπούλου, είναι δημοσιογράφος από το site voria.gr. Φωτεινή, καλό βράδυ από τις Σέρες. Καλησπέρα σας από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, στην τελική ευθεία από ό,τι φαίνεται είναι το έργο ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου της Αμφίπολης, εδώ του Τύμβου Καστά. Τι ακριβώς υπόθηκε από τους αιρετούς? Βεβαίως έδωσε το παρόν και ο Δήμαρχος, ο κ. Τζικώστας, ο Περιφερειάρχης, αλλά και ο κ. Καράογλου. Έτσι είναι. Ουσιαστικά να πούμε ότι ήταν μια συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση του διασυνοριακού προγράμματος Borderless Culture, ολοκλήρωση των ιστορικών και αρχαιολογικών πόρων διασυνοριακής σπουδαιότητας Βουλγαρίας και Ελλάδας σε ένα βιώσιμο θεματικό τουριστικό προορισμό. Πρόκειται για μια διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, προκειμένου να αναδειχθούν ιστορικοί αρχαιολογικοί χώροι. Και βεβαίως από ελληνικής πλευράς οι προσπάθειες εστιάζουν κυρίως στον αρχαιολογικό χώρο της Αμφίπολης και βεβαίως και στον Τύμβο Καστά. Παρόν λοιπόν, Δημήτρη, όπως είπες και εσύ, ήταν και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, ο κύριος Διδασκάλου, ο οποίος αναφέρθηκε λίγο στις εξελίξεις στα έργα. Όπως είπε, έχουν μέχρι στιγμής δημιουργηθεί διαδρομές με στόχο την διευκόλυνση της πρόσβασης των επισκεπτών. Αυτά όλα είναι λίγο πολύ γνωστά. Και ότι στον αρχαιολογικό χώρο τοποθετήθηκε εξοπλισμός για την άνεστη περιήγηση των επισκεπτών. Και βεβαίως τώρα αυτό που μας ενδιαφέρει είναι αυτά τα οποία πρόκειται να γίνουν το επόμενο διάστημα. Αυτό το οποίο σχεδιάζεται είναι η επέκταση των δικτύων των διαδρομών σε άλλες περιοχές του αρχαιολογικού χώρου. Μας ανέφερε ότι τον Σεπτέμβριο του 2020 εντάχθηκε στο ΕΣΦΑ και το αρχαιολογικό πάρκο της Αμφίπολης, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί ως τα τέλη του 2022. Όλα αυτά βεβαίως με την επιφύλαξη των προβλημάτων που έχει δημιουργήσει και η πανδημία του κορονοϊού. Είναι γνωστό αυτό το οποίο μάλιστα το σχολίασε και ο Δήμαρχος Αμφίπολης, ο οποίος είπε μάλιστα με πολύ έμφαση ότι είχαν υποσχεθεί και εργοτάξια το Υπουργείο στις 14 Σεπτεμβρίου. Αυτά δεν έγιναν δυστυχώς και προφανώς είναι και γνωστά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Σε αυτό απάντησε και ο κύριος Διδασκάλου, ο οποίος ανέφερε ότι τον τελευταίο 1,5 χρόνο έχουν γίνει στην Αμφίπολη όσο δεν έχουν γίνει όλο το προηγούμενο διάστημα. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι έχουν προχωρήσει και έχουν περάσει από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο η έγκριση της αρχιτεκτονικής μελέτης, της γεωτεχνικής μελέτης,
και τις μελέτες εκτέλεσης των χωματουργικών εργασιών, οι οποίες έχουν ήδη δημοπρατηθεί και είναι στη διαδικασία της ανάδειξης του αναδόχου. Παράλληλα, έχουν δρομολογηθεί και οι μελέτες της δομικής παθολογίας του μνημείου, όπως αποκαλούνται, ενώ έχει διευθετηθεί και μια πολύ σημαντική εκκρεμότητα, αυτή με τις, που αφορούσε στις απαλωτριώσεις. Σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση και απόδοση του μνημείου, αυτό δεν είναι βεβαίως στον άμεσο σχεδιασμό. Και όπως είπε ο κ. Διδασκάλου, αρχικά ο χώρος θα αποδοθεί στην επιστημονική κοινότητα με μεμονωμένες ομάδες που θα μπορούν να την επισκέπτονται και στο πιο μακρινό μέλλον, στο ευρύτερο κοινό. Φωτεινή, είσαι σε κίνηση. Αν σου ζητήσουμε λίγο να μείνεις σε ένα σημείο, γιατί χάνουμε το σήμα. Όχι, δεν είμαι σε κίνηση αυτή τη στιγμή, αλλά ελπίζω αν πείτε ότι αυτή τη στιγμή είμαι καλά, να μην κουνηθώ καθόλου. Ωραία. Πάντως να πούμε ότι και ο Δήμαρχος, ο κ. Φρασταλής, ο οποίος δεν εμφανίζεται στα τηλεοπτικά μέσα ούτε σε επικοινωνίες κτλ. Βλέπω εδώ ότι και σύμφωνα με το ρεπορτάζ το οποίο έχεις γράψει στο Βόρεια, στη Βόρεια ζήτησε λιγότερα λόγια και περισσότερα έργα, έτσι. Ακριβώς, είπε χαρακτηριστικά η κερίγουμενη αυτό, να γίνουν περισσότερα έργα, να αφήσουμε τα λόγια, μάλιστα άφησε και εκμές και για τους, και για τους υπουργούς και για τον, ενδεχομένως και για τον Περιφερειάρχη, ότι θα πρέπει να σταματήσουμε να βλέπουμε υπουργούς να έρχονται εδώ για να φωτογραφίζονται, να έρχονται καλύτερα για να ανακοινώνουν έργα, είπε χαρακτηριστικά. Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν το τι ακριβώς θα γίνει. Υπόθηκε τίποτα για τη συνέχιση της ανασκαφής? Δεν έχουμε ακόμα ιδιαίτερα στοιχεία σχετικά με το τι πρόκειται να γίνει με τις ανασκαφές. Αυτό που μπορώ να σου πω είναι μερικά πράγματα ακόμα θέλεις για το θέμα της προβολής. Ναι, βεβαίως. Ότι ήδη είναι έτοιμο από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ένα πεντάλεπτο βίντεο σχετικά με την προβολή ολόκληρου του αρχαιολογικού χώρου. Και παράλληλα έχουν εκδοθεί και δύο, είναι έτοιμα, δηλαδή έχουν σχεδιαστεί, απλώς αναμένεται να τυπωθούν. Το ένα αφορά το σύνολο των αρχαιολογικών ανασκαφών και γενικά το σύνολο της περιοχής είναι μια πολυτελής έκδοση η οποία προβλέπεται να διανεμηθεί σε 10.000 αντίτυπα, τα οποία προφανώς αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να διανεμηθούν για λόγους που όλοι καταλαβαίνουμε. Και ένα ακόμα φυλάδιο το οποίο αφορά αποκλειστικά στα αρχαιολογικά ευρήματα της ανασκαφής, το οποίο επίσης θα διανεμηθεί σε 1.000 τέχνη. Μάλιστα. Φωτεινή, σε ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία και για τα όσα αναφέραμε. Καλό βράδυ και καλή συνέχεια. Να είστε καλά και εσείς καλή συνέχεια. Είστε καλά. Εργαζόμενοι τώρα του ομίλου Κάντζας προσέφεραν πακέτα με προϊόντα της επιχείρησής τους στη διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου των Σερών. Η πρωτοβουλία ανήκει στους εργαζόμενους του ομίλου, οι οποίοι κάθε χρόνο ετοιμάζουν πακέτα με ιδιαίτερη χαρά για το νοσηλευτικό ίδρυμα. Εργαζόμενοι του ομίλου Κάντζας προσφέρουν πακέτα με προϊόντα της επιχείρησης στη διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου Σερών. Η πρωτοβουλία άνοικε στους εργαζόμενους του ομίλου, οι οποίοι κάθε χρόνο ετοιμάζουν πακέτα με ιδιαίτερη χαρά για το νοσοκομείο Σερών. Η πρωτοβουλία των εργαζομένων του ομίλου Κάντζα, με την υποστήριξη βέβαια και της εταιρείας Κάντζας, παίρνουμε μέρος και δίνουμε τη βοήθειά μας όπως και όσο μπορούμε σε συνθήκες δύσκολες για την κοινωνία. Φροντίζουμε για τη συνοχή της ως ενεργά μέλη της κοινωνίας. Της ευχαριστίας της εξέφρασε η διοίκηση του νοσοκομείου για την κίνηση αυτή των εργαζομένων, ενώ ο διοικητής του νοσοκομείου αναφέρθηκε και σε παρόμοιες κινήσεις τις μέρες αυτές από διάφορους φορείς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ τον Όμιλο Επιχειρήσεων Κάντζα, ο οποίος από την αρχή της πανδημίας έχει προσφέρει πάρα πολλά στο νοσοκομείο και όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή φέρνει δωράκια και για το νοσηλευτικό προσωπικό και για τους ασθενείς του νοσοκομείου μας. Έχουν υπάρξει και άλλοι φορείς οι οποίοι σας έχουν επισκεφθεί? Μας έχουν επισκεφθεί οι ΚΕΔΙΣ, έχουν φέρει κάρτες το ειδικό σχολείο που είναι δίπλα στο νοσοκομείο, το παιδικό κολέγιο, τα αρθή των Λύκειων Ελληνίδων. Γενικά φορείς προσφέρουν ό,τι μπορεί ο καθένας στο νοσοκομείο για τους ασθενείς και για τους εργαζόμενους. Στα Supermarket Kansas υποδεχόμαστε τις γιορτές με εκπληκτικές προσφορές. Αρακάς μπαρμπαστάφι 450 γραμμάρια, μόνο 2 ευρώ και 6 λεπτά.
ντυρόλο καπνιστό το κιλό με 9,73. Για όσους επιλέγουν γεύσεις που κρατούν τις παραδόσεις, νηστίσιμα κατεψυγμένα προϊόντα τα νησιώτικα. Ρεβιθοκεφτέδες, μπιφτέκια λαχανικών, κολοκυθοκεφτέδες και ντοματοκεφτέδες μόνο 2,95. Σοκολάτες Μίλκα, τα 3 τεμάχια μόνο 2,40. Αλλά και σκόνη πλυντηρίου Αριέλ 58 μεζούρες μόνο 8,95. Χαρτί υγείας Softcare τρίφυλλο 10 ρολά, οι δύο συσκευασίες μόνο 4,50. Ακόμα, γιορτινή δωροθύελα με σούπερ κλήρωση. Διεκδικήστε δωροεπιταγές 500 και 200 ευρώ, κάνοντας τα καθημερινά σας ψώνια στα καταστήματα Kansas όλο το Δεκέμβριο. Αυτές τις γιορτές, ας κάνουμε μερικές αλλαγές. Ας σκεφτούμε πιο θετικά. Ας μοιραστούμε περισσότερα. Supermarket Kansas. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Συνεχίζεται η εκστρατεία αγάπης που διοργανώνει ο Δήμος Ερών και ο Όμιλος Κάντζας. Συγκεκριμένα, ο Δήμος και η Σεραϊκή Εταιρεία ανέλαβαν την πρωτοβουλία συγκέντρωση τροφίμων για τα καλάθια αγάπης με στόχο την ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων που έχουν πληγεί από τον κορονοϊό. Όλο και περισσότερο αγκαλιάζεται και βρίσκει ανταπόκριση από τους Σεραίους πολίτες η εκστρατεία αγάπης που ξεκίνησε από το Δήμο Σερών και τον Όμιλο Επιχειρήσεων Supermarket Kansas, που έχει σαν στόχο τη βοήθεια και την στήριξη των συμπολιτών μας που επλήγησαν βαριά από την πανδημία του κορονοϊού. Αυτή είναι μια μεγάλη εκστρατεία αγάπης. Θεωρήσαμε καλό να βρούμε τρόπο να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας που αυτή η σκληρότερη δεύτερη φάση της πανδημίας τους έχει δημιουργήσει πάρα πολλά οικονομικά προβλήματα. Στο κέντρο όπου υπάρχει, που γίνονται τα αιτήματα, δηλαδή στο τηλεφωνικό κέντρο 2321-027-300, το επαναλαμβάνω για να το ακούσει ο κόσμος, καθημερινά γινόμαστε αποδέκτες πάρα πολλών αιτημάτων για βοήθεια σε είδη πρώτης ανάγκης για πάρα πολλές οικογένειες. Αυτό λοιπόν που σκεφτήκαμε, με την πρωτοβουλία του κυρίου Κάντζα και του ομίλου Supermarket Kansas, να στήσουμε μια εκστρατεία αγάπης. Στα 13 σούπερ μάρκετ της αλυσίδας Kansas, 13 καλάθια γεμίζουν με αγάπη και τα προϊόντα τους θα μοιραστούν σε όσους τα έχουν ανάγκη. Βάλουμε δηλαδή στα 13 καταστήματα του ομίλου Kansas ένα καλάθι, στο οποίο οι συμπολίτες μας να συνεισφέρουν όσο μπορεί ο καθένας, τοποθετώντας κάποια προϊόντα πρώτης ανάγκης για προκειμένου να μοιραστούν στη συνέχεια με τη βοήθεια των εθελοντών μας στις οικογένειες που το έχουν ανάγκη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας να σκεφτόμαστε ότι μέσα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που διανύουμε, να σκεφτόμαστε τους ανθρώπους που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα βασικά. Εμείς από τη μεριά του Δήμου υποσχόμαστε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν. Έχουμε επιστρατεύσει τους ανθρώπους που είναι υπάλληλοι του Δήμου από τις υπηρεσίες που τελούν σε αναστολή, αποφάσισαν με την ψυχή τους να βοηθήσουν σε αυτή την εκστρατεία αγάπης, προτρέποντας τον κόσμο να τοποθετήσει προϊόντα. Είναι σημαντικό πάντως να σκεφτόμαστε ότι σε αυτά τα λιώτικα Χριστούγεννα υπάρχουν δίπλα μας άνθρωποι οι οποίοι στερούνται τη δυνατότητα να κάνουν γιορτές. Αυτούς λοιπόν πρέπει να σκεφτούμε και ας βάλουμε ό,τι περισσεύει από το πορτοφόλι μας, ένα και κάτι μικρό κάνει τη διαφορά και ας γεμίσουμε αυτές τις Άγιες Μέρες αυτά τα καλάθια με την πεποίθηση ότι θα πάνε σε ανθρώπους που πραγματικά το έχουν ανάγκη και θα τους γεμίσουν χαρά. Εκστρατεία αγάπης λοιπόν σε συνεργασία του Δήμου Σερών και του Ομίλου των Καταστημάτων Supermarkets Kansas. Είναι μια πολύ καλή ιδέα διότι πολλοί μας έχουν ανάγκη και πολλοί χρειάζονται ένα φαγητό στο σπίτι. Έρχονται τα Χριστούγεννα, γιορτές, κάτι χρειάζεται να κάνουμε και για αυτούς. Πολύ ενδιαφέρουσα. Φαντάζομαι ότι όλοι θα βοηθήσουν όπως μπορούν. Υπάρχουν συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη αυτό το διάστημα. Σίγουρα. Καλό είναι αυτά να βγαίνουν στη δημοσιότητα έτσι ώστε ο κόσμος να βοηθάει όταν χρειαστεί. Πολύ καλό. Θα τη στηρίξετε? Ο καθένας ό,τι μπορεί. Ό,τι μπορούμε. Υπάρχουν συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Ναι, το ξέρουμε. Και δεν είναι καλό αυτό, αλλά. Ό,τι μπορεί ο καθένας, θα δώσει. Μια προσφορά αγάπης από την καρδιά μας για όλους τους συμπολίτες μας που το χρειάζονται. Ο Δήμος Σερών και τα Supermarket Kansas συμμαχούμε και ξεκινάμε μια εκστρατεία αγάπης. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα για τους συμπολίτες μας που επλήγησαν από τη μεγάλη πανδημία του COVID-19.
σε όλα τα σούπερ μάρκετ Kansas θα βρείτε τα ειδικά καλάθια καθώς και τους εθελοντές μας που θα βοηθήσουν. Όλοι μαζί μπορούμε να στηρίξουμε την κοινωνία και να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο. Καλές γιορτές. Εκστρατεία αγάπης. Από τον Δήμο Σερών και τα σούπερ μάρκετ Kansas. Έλα και εσύ μαζί μας. Για την επόμενη ημέρα των Αμερικανικών εκλογών και την Ανατολική Μεσόγειο μίλησε ο βουλευτής Ερών και γραμματέας διεθνών σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας Αναστάσιος Χατζηβασιλείου στη δεύτερη διάσκεψη για την Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο στο Φόρουμ των Αδελφών. Παράλληλα, ο κ. Χατζηβασιλείου επανέλαβε την προσήλωση της Ελλάδας στο διεθνές δίκαιο και την καλή γειτονία και την πίστη της στην αξία του διαλόγου. Για την επόμενη μέρα των Αμερικανικών εκλογών και την Ανατολική Μεσόγειο μίλησε ο βουλευτής Ερών και γραμματέας διεθνών σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου στη δεύτερη διάσκεψη για την Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο του Φόρουμ των Δελφών. Οι δεσμοί Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών βασίζονται στις κοινές μας αρχές για την ελευθερία και τη δημοκρατία και ενισχύονται από την ενεργητική παρουσία της ελληνοαμερικανικής κοινότητας, ανέφερε ο βουλευτής. Τον τελευταίο καιρό, οι διμερείς σχέσεις έφτασαν σε εξαιρετικό επίπεδο. Η Ουάσιγκτον εγκαταλείπει την πολιτική των ισών αποστάσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, μένοντας πιστή στις αρχές του διεθνούς δικαίου. Είμαι βέβαιος ότι η βαθιά γνώση του κυρίου Μπάιντεν για την περιοχή μας και η προσήλωσή του στην ειρήνη και τη σταθερότητα είναι βασικοί παράγοντες για την εμβάθυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, υπογράμμισε ο κ. Χατζηβασιλείου. Σε ερώτηση του συντονιστή Μαϊκ Μανάτος για την Τουρκία, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας απάντησε ότι αναμένεται η νέα Αμερικανική κυβέρνηση να επιχειρήσει την επαναρρημούλκηση της Τουρκίας στις δυτικές αξίες. Σε κάθε περίπτωση, η σχέση της Τουρκίας με τη Δύση πρέπει να διαμορφωθεί στη βάση συγκεκριμένων κανόνων και του σεβασμού των φιλελεύθερων αξιών μας, εξήγησε ο βουλευτής. Για τον ρόλο των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο, ο κ. Χατζηβασιλείου τόνισε ότι θέλουμε οι ΗΠΑ να παραμείνουν ο στενός εταίρος με τον οποίο μοιραζόμαστε κοινό όραμα για την περιοχή. Τέλος, ο κ. Χατζηβασιλείου επανέλαβε την προσήλωση της Ελλάδας στο διεθνές δίκαιο και την καλή γειτονία και την πίστη της στην αξία του διαλόγου. Γέμισε χρώματα και φως η πόλη των Σερών και πριν από λίγη ώρα, όπως είδατε και εδώ μέσα από τους δέκτες της τηλεόρασης επιλογές, έγινε το άναμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Πλατεία Ελευθερίας. Πάμε να παρακολουθήσουμε τα όσα έγιναν. Δηλώσεις, εκεί ήταν ο Δήμαρχος Σερών, ο κύριος Αλέξανδρος Χρυσάφης και επικεφαλής των αντιπολιτευόμενων παρατάξεων, ο κύριος Στέφανος Φωτιάδης, ο κύριος Θόδωρος Αραμπατζής, η κυρία Αριάδνη Παπαφωτίου και ο κύριος Αντώνης Γεωργούλας από τη Διάβαση Πεζών. 5, 4, 3, 2, 1, χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά, αυτές οι ημέρες τουλάχιστον να έχουν το φως εδώ στο κέντρο της πόλης και εσείς που μας βλέπετε από το σπίτι να έχετε και να εκπέμπετε αυτό το φως της αισιοδοξίας και της ελπίδας. Χρόνια πολλά σε όλους. Όλοι λοιπόν είμαστε σίγουροι και ευχόμαστε αυτή η πολιτεία των ευχών να κυριαρχήσει, σε αυτή την πολιτεία των ευχών να κυριαρχήσει η ευχή της ζωής. Αυτή τη μάχη θα την κερδίσουμε όλοι μαζί και θα κερδίσουμε το στοίχημα της ζωής. Γι' αυτό το λόγο μαζί, ομόφωνα, αποφασίσαμε φέτος όλο το κόστος το οποίο είχαμε προγραμματίσει για την πολιτεία των ευχών να το μετατρέψουμε σε εργαλεία, σε όπλα, σε αυτούς που αγωνίζονται στην πρώτη γραμμή της μάχης στο νοσοκομείο μας. Γι' αυτό όλο το κόστος αυτό το μετατρέψαμε και το κάναμε μια δωρεά στο νοσοκομείο για 2 μονάδες ΜΕΘ και εξοπλισμό που χρειάζονται. Τούτες μέρες το μυαλό όλων είναι κοντά στους νοσοκομείους, στο ιατρικό και γενικότερα όλο το προσωπικό που δίνει μια μάχη κατά της πανδημίας. Μεταφέρω τις ευχές των στελεχών της παράταξης και τις δικές μου βέβαια σε όλους τους δημότες μας, σε όλους τους Σεραίους για καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές και σύντομα να είμαστε όλοι από αυτήν την έγνοια και την αγωνία της υγείας και βεβαίως να επιστρέψουμε στην κανονικότητα, να δούμε και άλλες παραμέτρους της ζωής, όπως είναι τα οικονομικά, όπως είναι η εργασία και τόσα άλλα προβλήματα που δυστυχώς ταλαιπωρούν
τους δημότες μας αλλά και όλους. Εμείς θα ήθελαμε να ευχηθούμε χρόνια πολλά, υγεία, οικογενειακή γαλήνη που την έχουμε ανάγκη όλοι μας. Ευχή λοιπόν του χρόνου να μην περάσουμε την ίδια κατάσταση. Επίσης θα ήταν παράληψη να μην ευχηθώ σε όλους αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στο πλάι όλων αυτών που νοσούν. Χρόνια τους πολλά και καλή δύναμη. Εύχομαι τον χρόνο με υγεία. Η πόλη και ο Δήμος μας έχουν ανάγκες οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι δεύτερες. Πρώτα είναι η ζωή, πρώτα είναι το μέλλον. Μέσα λοιπόν σε όλη αυτή την κατάσταση τα Χριστούγεννα έρχονται να μας γλυκάνουν. Και εμείς θέλω να πω στους συμπολίτες μας να την δεχτούν αυτή τη γαλήνη, να τη δεχτούν αυτή την ευκαιρία στην ψυχή τους και να βρούμε όλοι μια γαλήνη η οποία θα κρατήσει και πολύ και το νέο χρόνο, το 2021. Ευχόμαστε σε όλους να έχουμε υγεία, να είμαστε δημιουργικοί και επιτυχημένοι, να ξαναβρούμε το χαμόγελο που δύσκολα συναντά κανείς σήμερα, πολύ περισσότερο κάτω από τις μάσκες, ώστε ποτέ ξανά να μην στερηθούμε την αγκαλιά και τα αληθινά φιλιά. Χρόνια πολλά σε όλους. Οι εποχές αλλάζουν, το ίδιο και οι ανάγκες των αγροτών. Γι' αυτό εμείς στην Αγροφιλίδα παρακολουθούμε συνεχώς τις εξελίξεις και είμαστε σε συνεχή αμφίδρομη σχέση επικοινωνίας με τους αγρότες για να τους προσφέρουμε ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές λύσεις. Γεωργικά εφόδια και υπηρεσίες Αγροφιλίδα. Συνεργαζόμαστε με τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου και διαθέτουμε προϊόντα για όλα τα στάδια κάθε καλλιέργειας. Από τη σπορά, τη θρέψη και τη φυτοπροστασία, ως και τη συγκομιδή. Και μελετώντας με επιστημονικό τρόπο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε αγρότη ξεχωριστά, επιτυγχάνουμε τη μέγιστη απόδοση με τον οικονομικότερο τρόπο. Αγροτικά εφόδια και υπηρεσίες Αγροφιλίδα. Ζωοτροφές παραγωγικών ζώων και κατοικιδίων. Εργαλεία και μηχανήματα για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Συμβάσεις ενεργειακών φυτών, συμβολαιακή γεωργία και εμπορία αγροτικών προϊόντων. Και για τη θέρμανση πέλετ και μπρικέτες άριστης ποιότητας. Καλλιεργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Αγροφιλίδα στη νέα ζύχνη Σερών. Αγροτικές παρεμβάσεις κυρίες και κύριοι, και θα πάμε αμέσως τώρα να καλησπερίσουμε τον Θανάση Μπαντή, γεωπόνο που είναι μαζί μας. Θανάση, καλό βράδυ. Καλό βράδυ, Δημήτρη. Καλό βράδυ στους φίλους αγρότες και κτηνοτρόφους, ψαράδες, αλιείς, σε όλο το τηλεοπτικό οικόπεδο. Εντάχει να αναφέρω το τι θα συζητήσουμε σήμερα. Θα κάνουμε μια ανάλυση, θα κάνεις μια ανάλυση της σημερινής πληρωμής των άμεσων ενισχύσεων για τους αγρότες που περίμεναν αυτό το διάστημα. Πόσοι, ποιοι και για ποιους λόγους δεν πληρώθηκαν. Τις τελευταίες εξελίξεις που αφορά στην αγορά του βαβακιού και βέβαια ένα θέμα το οποίο είχαν θέσει στην προηγούμενη συζήτησή μας την περασμένη εβδομάδα, παραγωγή ρυζιού για το ρύζι. Τι ακριβώς νεότερα υπάρχουν. Να τα πούμε όλα, πάντως γιατί νομίζω ότι θα... Το ρύζι θέλω να το βάλεις λίγο πάνω από το βαβάκι γιατί είναι ερώτημα τηλεθεατή, οπότε για να μην πει ότι δεν του το απαντήσαμε. Όχι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τις πιστώσεις στους αγρότες, γιατί εδώ βλέπω και διαβάζω και άκουσα και νωρίτερα τον κύριο Κοπελίτη ότι υπάρχει μία αντίδραση, μία οργή, γιατί άλλα περιμέναν στους λογαριασμούς και άλλα είδαν στην τράπεζα. Μάλιστα. Άρα ξεκινάμε από ένα δεδομένο του τι περιμένει ο καθένας. Ήταν κουτσουρεμένες τα χρήματα που πέσανε. Λοιπόν, να τα πιάσουμε λίγο το νήμα από την αρχή. Είναι δυστυχώς για μένα που
22-23 χρόνια ασχολούμαι με την αγροτική ενημέρωση μέσα από τηλεοπτικό σταθμό, mm-hmm. που μετά από τόσα, από τόσες εκπομπές, από τόσες παρουσιάσεις, από τόσες ενημερωτικές προσπάθειες, δυστυχώς, ενώ από το εδώ και 40 χρόνια, 40 ακριβώς, η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυστυχώς και υπάρχει ένα τεράστιο κενό ενημέρωσης σε ό,τι αφορά την κοινή αγροτική πολιτική και πώς αυτή εφαρμόζεται. Και αυτό πραγματικά είναι που δημιουργεί τις δικαιολογημένες αντιδράσεις για αυτούς οι οποίοι ενδεχομένως ασχολήθηκαν πρώτη φορά με τον αγροτικό τομέα. Για κάποιους όμως οι οποίοι θέλουν να λέγονται και φυσικά αυτοβαπτίζονται καμιά φορά κιόλας αγροτοσυνδικαλιστές, το κυριότερο χαρακτηριστικό ενός αγροτοσυνδικαλιστή είναι η ενημέρωση και πρώτα απ' όλα η σωστή πληροφόρηση έτσι όπως θα την μεταφέρει σε αυτούς που υποτίθεται υπηρετεί. Η σημερινή λοιπόν πληρωμή, όσο και αν και όσοι και αν σας πούν, ήταν μια πολύ καλή πληρωμή. Όσο και αν αυτοί που αντιδρούν διαμαρτυρήθηκαν, οι οποίοι όμως σας λέω ότι είναι λίγοι. Σας μιλάω με στοιχεία. Τον Οκτώβριο, Δημήτρη, κάναμε την εκπομπή, παρουσιάσαμε την πληρωμή το Οκτώβριο, είχαν πληρωθεί το 70% της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης 539.000-540.000 για να το προκυλεύουμε αγρότες. Θανάση, κάνε μου μια χάρη να κάνω μια σκηνοθετική παρέμβαση. Μην έρχεσαι πολύ μπροστά στην οθόνη γιατί γεμίζει το πλάνο. Έτσι. Okay. Λοιπόν, τον Οκτώβρη πήραν προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης 540.000 χοντρά-χοντρά, 531.609 για την ακρίβεια, Έλληνες αγρότες. Σήμερα πήραν την βασική ενίσχυση, το 90% της βασικής τους ενίσχυσης, 599.646, δηλαδή 600.000. Του τέστην, 60.000 περισσότεροι αγρότες πήραν το 90% της βασικής ενίσχυσης. Φυσικά υπάρχουν κάποιοι, και θα το εξηγήσουμε στο επόμενο μέρος της συζήτησης, οι οποίοι δεν πληρώθηκαν ή δεν πληρώθηκαν ένα μεγάλο μέρος, γιατί είχαν τιμές, γιατί είχαν παρατυπίες, μη συμφωνίες με τους κοινοτικούς κανονισμούς. Ας μείνουμε όμως σε αυτή την καθαυτή πληρωμή. Τον Οκτώβρη πληρώθηκε το 70% της ως προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης. Okay. Και τι εκκρεμούσε, λέγαμε τότε, εκκρεμούσε το 30% της βασικής, το 100% της πράσινης και να πληρωθεί, πέρα από τις συνδεδεμένες που ακολουθούν μετά το κλείσιμο των καθεστώτων και την ειδική καλλιεργητική ενίσχυση του βαμβακιού, και η διανομή του εθνικού αποθέματος και η ενίσχυση στους αγρότες νεαρής ηλικίας, δηλαδή των κάτω των 40 ετών, οι οποίοι εντάχθηκαν στην γεωργική ζωή της χώρας εδώ και 5 χρόνια και εντεύθυν. Η ζήτηση από αγρότες, συναδέλφους, σόι, παιδιά, αδέρφια, ανήψια των αγροτών, γιατί ο κουμπαράς που μοιράζει η χώρα είναι συγκεκριμένος. Mm-hmm. Τα λεφτά που μοιράζει η χώρα στον πρώτο πυλώνα είναι συγκεκριμένα, είναι ένα δισεκατομμύριο, 834.618. Ένα δισεκατομμύριο, 834 εκατομμύρια. Αυτά είναι τα λεφτά που μοιράζει. Άρα λοιπόν, και για να έχουμε την εικόνα, 36 εκατομμύρια υπήρχαν στον κουμπαρά του εθνικού αποθέματος, ναι. Οι αιτήσεις των αγροτών για διανομή χρημάτων, δικαιωμάτων από το εθνικό απόθεμα είναι για 65 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή λοιπόν η, πώς να το πω,
η υπερζήτηση, η μεγάλη ζήτηση, η έντονη ζήτηση νέων αγροτών, αυτό δηλαδή που ζητάμε όλοι. Τι θέλουμε? Την ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού, αυτούς τους νέους, τους ορεξάτους, ανοιχτούς σε νέα δεδομένα και νέες κατευθύνσεις της γεωργικής παρακτικής, να μπουν στη γεωργία. Αυτοί λοιπόν ζητούσαν 30 εκατομμύρια παραπάνω από αυτά που είχαν στον φάκελο του εθνικού αποθέματος. Αυτά από πού θα τα πάρουμε, Δημήτρη? Από πού? Από τον όλο φάκελο του εθνικού φακέλου, του ανώτατου ορίου, αυτό το 1,835. 1,835 εκατομμύρια ευρώ. Τι έγινε λοιπόν σήμερα? Δύο πράγματα. Το ένα που το ήξεραν πάντα, ότι κάθε χρόνο στην πληρωμή της ενίσχυσης γίνεται και μια παρακράτηση ανάλογα με τον κοινοτικό κανονισμό της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Τι είναι η δημοσιονομική πειθαρχία? Είναι το ποσοστό που που κρατάει η χώρα, η κάθε χώρα, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, το ίδιο ποσοστό είναι, δεν είναι μόνο στη χώρα μας. Και ο Γερμανός και ο Ιταλός και ο Γάλλος και ο Βούλγαρος έχουν την ίδια παρακράτηση. Για να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν, τα λέω σιγά σιγά επίτηδες για να τα καταλάβουν όλοι, οι άλλες δράσεις που ανοίγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συγχρόνως ως απόρρια της εξόδου της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που ήταν ο μεγάλος υποστηρικτής, η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα, η οποία συνεισέφερε στον κοινοτικό προϋπολογισμό και δεν έπαιρνε. Έβαζε 100, έπαιρνε 30. Έφυγε ο μεγάλος δότης. Ή από τους μεγαλύτερους. Αυτό λοιπόν έφερε μία μείωση ως δημοσιονομική πειθαρχία 2,9%. Άρα, από χέρι, όλοι οι αγρότες έχουν 2,9% μείωση για το ποσό, το ξαναλέω, των ενισχύσεων μέχρι για όλο το ποσό των επιδοτήσεων που παίρνουν. Ένας λοιπόν ο οποίος παίρνει 1.000 ευρώ άμεσες ενισχύσεις, βασική, πράσινη κτλ. Και συνδεδεμένες, θα έχει μία μείωση 2,9%. Εδώ όμως μιλάμε, Θανάση, μείωση, μας είπε ο κύριος Κοπελίτης, 10%. Θα τα πω όλα, δεν χρειάζεται, τα ξέρω καλύτερα από τον κύριο Κοπελίτη. Εντάξει, τώρα δεν, κουβέντα κάνουμε. Ναι. Όχι, κατάλαβες πώς το λέω, δεν είναι μειωτικό, απλώς για να μην χάσουμε τον ερμό, για να δώσουμε σε όλους τους αγρότες. Εγώ δέχτηκα σήμερα 30 τηλέφωνα στο 2 από τις 4 μέχρι τις 7-6 για να ενημερώσω τους αγρότες που τηλεφωνούσαν τι συνέβη σήμερα. Σκέψου τώρα, πήγαινε σε όλο το τηλεοπτικό μας υπόλοιπο. Ωραία. 2,9% λοιπόν κρατήθηκε από όλους τους αγρότες, όχι μόνο στη χώρα, σε όλη την Ευρώπη, για την δημοσιονομική πειθαρχία. Αυτό το ποσό επιστρέφεται στους αγρότες, όχι σήμερα, κάθε χρόνο, μέχρι το ποσό των 2.000 ευρώ τον ερχόμενο Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους. Δηλαδή, το Σεπτέμβριο του 2021 θα επιστρέψει αυτό το 2,9% στις τσέπες τους λογαριασμούς των αγροτών μέχρι το ποσό των 2.000. Όσοι αγρότες έχουν το ποσό από τις 2 μέχρι τις 10, τις 50, τις 70 χιλιάδες, αυτό το ποσό δεν επιστρέφεται, πηγαίνει στο κοινοτικό κουμπαρά για να χρηματοδοτηθούν οι υπόλοιπες δράσεις. Άρα λοιπόν, πρώτο κρατούμενο. Σήμερα όλες οι επιδοτήσεις είναι μειωμένες, και ενώ όταν λέω επιδοτήσεις, ενώ από αυτούς οι οποίοι ήταν πεντακάθαροι, δεν έχουν καμία εκκρεμότητα με διοικητικούς, επιτοπίους και άλλες χαριτομενιές, ξέρες, δράμα, καβάλα, εύρος, κομμωτινή ξάνθη, που δεν έχουν άλλες εκκρεμότητες με ποινές, με αχρεώστητα, με παρατυπίες κτλ. Άρα λοιπόν έχουμε 2,9% για να είμαστε στρόγγυλοι. Άρα 97 μένει από αυτό που περίμενα να πάρει ο κάθε αγρότης. Και έχουμε μία σχεδόν διπλασιασμό ετοιμάτων, διπλασιασμό σε ποσότητα, ενώ σε ποσότητα χρήματος, για να διανυμηθεί ως εθνικό απόθεμα. Αυτό το ποσό λοιπόν σήμερα
προκειμένου να αξιολογηθούν και να μην γίνει λάθος, κρατήθηκε ως ένα μαξιλάρι από τους αγρότες για να διανεμηθεί πάλι στους αγρότες. Και τι έγινε λοιπόν, σήμερα πληρώθηκε το 90% μεσοσταθμικά, αυτό το ποσό διανεμήθηκε από τον εθνικό μας φάκελο, ήδη έφυγε η δισκέτη που λένε οι αγρότες μας, το αρχείο πληρωμής, και τη Δευτέρα θα είναι το υπόλοιπο 7% στους λογαριασμούς. Ωραία. Άρα πάμε στο 97 και μένει σε εκκρεμότητα μετά την εξέταση των πληρωμών να διανεμηθεί το υπόλοιπο 2,5-3,2,7, καταλαβαίνεις ότι θα υπάρχει άλλη πληρωμή μετά την εξέταση των καταγγελιών, των επανελέγχων, των διορθωτικών ελέγχων, γιατί οι αγρότες καταγγέλλονται και μεταξύ τους. Δεν είναι όλα αυτόματα σε μια χρονιά που έχουμε και κορονοϊό και όπως ξέρεις όλα πάνε με ένα βηματισμό λίγο αργό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή τη Δευτέρα θα έχει πληρωθεί, επαναλαμβάνω, στους καθαρούς, στους τζαμένους που δεν έχουν εκκρεμότητα, το 97% του χρήματος που έχουν να πάρουν. Αυτό εδώ τώρα λοιπόν είναι το κουτσούρεμα, το τσεκούρωμα, το σφάξιμο που ακούω και διαβάζω. Ναι, αυτά όμως πρέπει κάποιος να τα εξηγήσει στους αγρότες. Τα εξηγούμε εδώ. Ναι, εμείς τα εξηγούμε. Δεν θα έπρεπε να βγει νωρίτερα από το Υπουργείο μια ανακοίνωση και να πει, φίλοι αγρότες, ότι, έλεγε, ότι θα υπάρχει αυτό το, αυτή η μείωση και το 3% το, και τα λοιπά. Φυσικά, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Μάλιστα. 2,9 και κάτι ψηλά μηδενικά, έτσι. Mm-hmm. 2,9, 0, 13, 27 και πάει λέγοντας. Αυτό είναι κοινοτικός κανόνας. Αυτό γινόταν παρά. Αυτό θα ανάσχει κάθε χρόνο. Απλώς δεν είναι σταθερός. Πέρυσι ήταν 1,31, αν θυμάμαι καλά. Πρόπερσι ήταν 1,54, την άλλη χρονιά ήταν 31. Στο τέλος μπορεί να ξαναδιορθωθεί και το 2,9 να γίνει 2,4, άρα αυτό θα υπολογιστεί και θα δοθεί ως επιστροφή. Αυτή η διαδικασία γίνεται κάθε χρόνο. Δεν γίνεται μόνο φέτος. Απλώς είναι 2,9. Okay. Να το δικαιολογήσω ότι όντως είναι από τα μεγαλύτερα ποσοστά της τελευταίας δεκαετίας. Ως δημοσιονομική κεφαριά. Όποιος ασχολείται λίγο με την ΚΑΠ, νομίζω ότι αυτό το ξέρει, κάθε χρόνο γινόταν. Και κάθε χρόνο στους λογαριασμούς όλων των αγροτών μέχρι τις 2.000 επιστρέφεται στους λογαριασμούς. Απλώς φέτος είχαμε αυτή την ανομαλία εντός εισαγωγικών, την μεγάλη ζήτηση από νέους αγρότες, και εγώ χαίρομαι που νέοι αγρότες θέλουν να μπουν στη δουλειά, θέλουν να μπουν στην αγροτική. Όλες οι μελέτες τι λένε, ότι πρέπει να ανανεώσουμε τον αγροτικό πληθυσμό, να πάρουν δικαιώματα από τον εθνικό φάκελο οι νέοι αγρότες, και ξαφνικά όταν υπάρχουν νέοι αγρότες που θέλουν δικαιώματα, εμείς να διαμαρτυρόμαστε γιατί τους θα δίνουμε. Αυτά εδώ δεν συμβαδίζουν. Επιτέλους πρέπει να αποφασίσουμε εάν θέλουμε την ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού ή αν θέλουμε τη γύρανση. Γιατί συγχρόνως μόλις ανακοινώθηκε ότι θα και στη νέα προγραμματική περίοδο θα υπάρχει ένα πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης εντός εισαγωγικών ως πρόγραμμα γέφυρα με την προηγούμενη πρόωρη σύνταξη, βλέπουμε το ενδιαφέρον που υπάρχει από αγρότες που πλησιάζουν στα όρια της συνταξιοδότησης να αποχωρήσουν και να δώσουν την εκμετάλλευση και τα δικαιώματά τους σε μια διάδοχη κατάσταση, σε υγιούς, σε ανιψιούς, σε παιδιά, σε κόρες και πάει λέγοντας. Αυτό νομίζω θα πρέπει να το χειροκροτήσουμε όλοι, και ειδικά οι αγρότες, που έτσι θα επιταχύνει και η μεταμόρφωση και η αναδιάρθρωση και ο προγραμματισμός θα επιταχυνθεί της ελληνικής γεωργίας. Τώρα, επειδή όσο μιλάμε και αναλύουμε τα γεγονότα, έχει σπάσει το τηλεφωνικό κέντρο, Θανάση, ρωτούν αγρότες, θέτουν τα ερωτήματά τους. Εγώ τα κρατώ και αν θες και να τα αναφέρουμε και να τα απαντήσουμε και την επόμενη εβδομάδα. Κράτα τα, μην τα αναφέρουμε να μην χάσουμε τώρα τη ροή. Την επόμενη εβδομάδα. Ωραία. Άρα δηλαδή ουσιαστικά αυτή η πληρωμή ήταν η καλύτερη των ετών. Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα ήταν μια πολύ καλή πληρωμή. Μάλιστα.
η οποία αποέδωσε βασικά δικαιώματα και πλήρωσε άλλους 60.000 αγρότες από την προκαταβολή, από 540 πήγαμε στις 600.000 και είναι μια πληρωμή εντός λογικών ορίων. Δηλαδή, με συγχωρείς, εγώ αν είχα δικαιώματα 10 χιλιάρικα, είναι δυνατόν να περιμένω 11 να πάρω? Εάν περιμένω να πάρω 11, λυπάμαι, αλλά θα διαψευστώ. Αυτοί που έχουν 8.000 θα πάρουν κάτι επιπλέον? Ξέρουμε κάτι γενικό? Αυτό δεν είναι ερώτημα τώρα. Τι θα πει αν πάρουν παραπάνω? Αν δικαιούνται θα πάρουν, αν δεν δικαιούνται δεν θα πάρουν. Απλά είναι τώρα. Μάλιστα. Απλώς το ξαναλέω. Αυτοί που είναι πεντακάθαροι, που οι δηλώσεις τους είναι τζαμένιες, να το λένε απλά λαϊκά, που δεν έχουν εκκρεμότητες, ποινές, αχρεότητα, που δεν δήλωσαν χέρσα χωράφια για καλλιεργούμενες εκτάσεις, που δεν δήλωσαν μπάζα και γκρεμούς για βαμβακοχώρατα, αυτοί δεν θα πληρωθούν. Μάλιστα. Το κρατούμε. Έχω μια πληροφορία, θέλω να μου πεις αν ισχύει ή δεν ισχύει. Υπήρχε γεγονός που δηλώσανε με το ίδιο ατάκα, ίδιο χωράφι, ίδιο στρέμμα? Θα σας πω, φυσικά. Ναι. Φυσικά. Εδώ είναι τα λαβράκια που έβγαλαν οι διασταυρωτικοί, οι επιτρόποι έλεγχο, οι οποίοι δεν είναι μυστικοί, ανακοινώθηκαν στο δελτίο τύπου του ΟΠΚΕΠΕ. Δεν είναι κάτι το οποίο, ξέρεις Δημήτρη, τι συμβαίνει. Αυτό πραγματικά εδώ και 22-23 χρόνια που κάνω την αγροτική ενημέρωση μέσα από τηλεοπτικούς σταθμούς, αισθάνομαι λίγο περίεργα, γιατί αυτά που λέω, ενώ είναι public, δημόσια, δεν είναι μυστικά, όλοι τα ξέρουν αυτά. Γιατί δεν τα λένε? Για ποιο λόγο δεν τα λένε στους αγρότες? Δεν είναι μυστικά αυτά. Mm-hmm. Είναι κανονισμοί, είναι κείμενα, είναι νόμοι. Ποιο είναι το περίεργο? Ότι okay, υπήρχε μεγάλη ζήτηση για εθνικό απόσταμα. Μάλιστα. Πρώτη αντίδραση ποια είναι? Να μάθω ποια είναι η δημοσιονομική πειθαρχία. Δηλαδή πέρυσι δεν είχαν δημοσιονομική πειθαρχία? Είχαν. Πρόπερση δεν είχαν? Είχαν. Αντιπρόπερση δεν είχαν? Είχαν. Το 2005 δεν είχαν? Είχαν. Ξαφνικά σήμερα, επειδή είναι 2,9, αν είναι μικρό δεν θα του ξαναεπιστραφεί. Έχει ξανασυμβεί. Μα αν ρωτήσετε τους αγρότες, βλέπουν κάποιες στιγμές στα βιβλία αριάδου να κατατίθενται χρήματα 10 ευρώ, 8 ευρώ, 28 ευρώ και λένε τι είναι αυτά, από πού ήρθαν αυτά? Αυτά είναι επιστροφές από την δημοσιονομική παρδιά, η οποία μπορεί να γίνει σε δύο στάδια. Σε ένα σίγουρα πάνω θα γίνει. Μέχρι τα 2.000 όλα επιστρέφονται. Άρα έχουν να λαμβάνουν κι άλλα. Αυτό με το εθνικό απόθεμα, ναι, έγινε για πρώτη φορά. Αλλά αυτά είναι λεφτά αγροτών. Δεν τα πήραμε και τα δώσουμε στον Κώστα και στον Παντή και στον Γεωργιάδη και στον Ελιόγκο. Εντάξει, σε αγρότες θα τα δώσουμε. Μάλιστα, το κρατούμε αυτό, οπότε έπεσε φως στα όσα... Και όποιος έχει άλλη τέτοια, ας πάρει, ας αφήσει το ερώτημα και την άλλη φορά να το απαντήσουμε. Βεβαίως. Θα πληρωθεί στο μεταξύ τη Δευτέρα το 7%. Ωραία, εγώ έχω... Ήδη έφυγε αρχείο με άλλα 70 εκατομμύρια. Μάλιστα, έχω εγώ κρατήσει 3 ερωτήματα τα οποία θα τα απαντήσουμε την επόμενη εβδομάδα, όπως είπες. Ωραία, αυτά με το θέμα των επιδοτήσεων, θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Σε ό,τι αφορά το θέμα το οποίο είχαμε συζητήσει και την περασμένη εβδομάδα με τους ελέγχους που έγιναν από τον ΟΠΚΕΠΕ, τι γίνεται με αυτή την εξέλιξη, την υπόθεση? Λοιπόν, καταρχάς, όπως και την περασμένη εβδομάδα, εμένα είναι διαχρονικό όποιος λέει ότι και αυτό το, αν θέλεις, ως πρόταση, χάρη, αίτημα προς όλους εσάς που ασχολείστε γενικώς με το δημοσιογραφή, mm-hmm. όποιος λέει ότι εγώ, ξέρεις, δεν πληρώθηκα. Η ερώτησή σας θα πρέπει, και δεν νομίζω ότι με την εμπειρία των τόσων ετών στον αγροτικό τομέα έχω το δικαίωμα να συμβουλεύω εντός εισαγωγικών χωρίς να απαιτώ, έτσι. Η ερώτησή σας νομίζω ότι θα πρέπει να είναι γιατί δεν πληρώθηκες. Για ποιο λόγο σου έβαλαν ποινή? Έκανες άσταση? Με ποια δικαιολογητικά? Εάν όλα αυτά ήταν νόμιμα, θα δικαιώσουν. Θα υπήρχε δικαίωση για σένα. Θα δικαιωνώσουν. Αν ήταν μη βάσιμα, δεν θα δικαιωθείς και δεν θα πληρωθείς τον αιώνα τον άπαντο. Να γυρίσουμε λίγο στις πληρωμές πάλι.
τον Οκτώβριο, τι λέγαμε στη βασική, στο 70%, και αυτά πάλι είναι public, δημόσια είναι αυτά. Επίσημες ανακοινώσεις, απλώς όταν βγαίνει μια επίσημη ανακοίνωση, εμείς και στεκόμαστε, α, ναι, εγώ δεν πήρα αυτά τα λεφτά που περίμενα. Οκ, δεν θα τα πάρεις ποτέ αυτά που περιμένεις. Γιατί έχει συμβεί κάτι. Τον Οκτώβριο λοιπόν, στην προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, 113 αγρότες σε όλη τη χώρα δεν πληρούσαν τα κριτήρια του ενεργού αγρότη. Δεν πληρώθηκαν προκαταβολή. Σήμερα που μιλάμε, έχουν διορθώσει με τα στοιχεία που προσκόμισαν 67 και εξακολουθούν άλλοι 46 να μην τα πληρούν. Θα πάρει τώρα αυτός ο Μπαντής και ο Κώτας αύριο τον αντίστοιχο Κώτα και θα πει, εγώ δεν πληρώθηκα. Φυσικά δεν θα πληρώσεις, αφού δεν πληρώσεις τα κριτήρια, γιατί να πληρώσεις. Δεύτερη κατηγορία. Αγρότες οι οποίοι το αποτέλεσμα δεν, ακόμη τον Οκτώβριο που μιλούσαμε στην προκαταβολή, ήταν 691 αγρότες οι οποίοι δεν είχαν, πανελλαδικά μιλάω έτσι, οι οποίοι δεν είχαν υποβάλει ή δεν είχε καθαριστεί η φορολογική τους δήλωση, άρα δεν μπορούσε να γίνει η ταυτοποίηση και ο έλεγχος αν είναι ενεργοί αγρότες. Από αυτούς 484 διορθώθηκε, εκαθαρίστηκε η φορολογική τους δήλωση, και σήμερα που μιλάμε υπάρχουν άλλοι 207 αγρότες οι οποίοι δεν έχουν καθαρίσει τη φορολογική τους δήλωση. Μπορεί να γίνει σύγκριση, Δημήτρη, αν αυτός είναι ενεργός αγρότης ή όχι? Όχι φυσικά, για να δεν θα πληρωθεί. Τρίτη κατηγορία. Όπως έχουμε πει, επιδοτήσεις, άμεσες ενισχύσεις κάτω από 250 ευρώ, και ενώ ο κοινοτικός κανονισμός έλεγε ότι μπορεί το κράτος μέλος να το φτάσει στα 400 ευρώ και κάτω να μην πληρώσει, η Ελλάδα έχει αποφασίσει να μην πληρώνει τα ποσά των ενισχύσεων κάτω από 250 ευρώ. Σε αυτό εδώ το κριτήριο δεν πληρούσαν την απέτηση τον Οκτώβρη 47.000 αγρότες, 42.000... Θαράση, επειδή τηλεφωνούν αγρότες και θέλουν να θέσουν τα ερωτήματά τους, να κρατούμε τα ερωτήματα, να τα σημειώνουμε και θα τα απαντά ο Θανάσης Μπαντής την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ, Δημήτρη. 42.000 αγρότες πέρασαν με το σημερινό 20% που τους μπήκε βασικής, συν το 90% του πρασινίσματος, συν το εθνικό απόσυμα που πήραν, και μένουν ακόμη και σήμερα 5.133 αγρότες οι οποίοι δεν πληρούν το κριτήριο να ανεβεί το ποσό που δικαιούνται πάνω από τα 250 ευρώ. Ούτε αυτοί πληρώθηκαν. 5.000, Τρίτη κατηγορία. Υπάρχουν 540 άνθρωποι οι οποίοι για διαφορετικούς λόγους δεν τακτοποίησαν, στο μεταξύ άλλαξαν λογαριασμούς τραπεζικούς, εμφανίζουν κλειστούς τραπεζικούς λογαριασμούς και δεν μπορεί να γίνει ταυτοποίηση του δικαιούχου με τραπεζικό λογαριασμό, ή έχουν έναν ο οποίος έχει κλείσει ο λογαριασμό. Ούτε αυτοί πληρώθηκαν. Εμείς πολύ σωστά να αναδείξουμε το ότι δεν πληρώθηκε ένας αγρότης, αλλά υπάρχουν και πραγματικές αιτίες οι οποίες δυστυχώς δεν. Υπήρχαν μάλλον τον Οκτώβριο, Δημήτρη, και είναι ένα θέμα το οποίο το κανάλι μας το έχει αναδείξει πολλές φορές με το ΑΤΑΚ και εσύ και η Μωραΐτη. Υπήρχαν λοιπόν 3.341 αγρότες οι οποίοι μερικώς ή ολικώς είχαν πρόβλημα με την ταυτοποίηση και την απόδειξη της κατοχής της ιδιοκτησίας. Αυτό εδώ το δικαίωμα δεν το χάνουν να αποδείξουν ότι κατέχουν νόμιμα την ιδιοκτησία, αλλά από τον Οκτώβριο μέχρι σήμερα, που μισολάβησαν 2 ακριβώς μήνες, αυτό εδώ το πρόβλημα το έλυσαν μόνο 208 σε όλη τη χώρα. Αυτοί όλοι που αναφέρω παραπάνω δεν σημαίνει ότι δεν θα πληρωθούν ποτέ. Απλώς θα πρέπει να διορθώσουν αυτό το πρόβλημα που έχουν και μετά φυσικά θα πληρωθούν. Άρα αυτά τα λεφτά
κρέμονται, να το πω έτσι, στο όνομα του παραγωγού, αλλά για να πληρωθεί πρέπει να διορθώσει την αστοχία που έχει, την αυλεψία, την παρατυπία, όλα αυτά. Υπάρχουν 379 αγρότες οι οποίοι δήλωσαν αυτό που ρώτησες, τον ίδιο αριθμό ΑΤΑΚ σε διαφορετικούς νομούς. Μάλιστα. Ότι έχω εγώ ένα χωράφι στις Σέρες και ένα χωράφι στα Τρίκαλα που έχει το ίδιο ΑΤΑΚ. Αυτό μπορεί να πληρωθεί, γίνεται ταυτοποίηση κατοχής. Και πώς έγινε αυτό, πώς το δηλώσανε? Δεν ξέρω. Δεν έχω, και δεν θέλω να προσωποποιήσω θέμα ποιος μπορεί να είναι, αλλά αυτός που είναι, αυτός θα πρέπει να το αποδείξω κι εγώ. Μάλιστα. Και άλλη μία περίπτωση, ότι υπάρχουν παραγωγοί ετούντες δικαιώματα πληρωμής βασικής ενίσχυσης που δήλωσαν εκτάσεις πολύ μεγαλύτερες από αυτές που κατέχουν, με προφανή επιτηδευμένα λάθη του στυλ, παράδειγμα λέω, κατέχω 20 στρέμματα γης και ψηφιοποιώ 200 και γίνεται ένα μικρό λαθάκι με ένα μηδονικό. Μάλιστα. Αυτοί οι 1147 αγρότες που είναι σε αυτή την περίπτωση σε όλη τη χώρα, αυτοί που έκαναν λάθος και έβαλαν ενδεχομένως ένα μηδενικό παραπάνω στην, δεν θα πληρωθούν. Και δεν πληρώθηκαν. Αυτά προέκυψαν μετά από τους ελέγχους, έτσι δεν είναι? Μετά από ελέγχους. Πάντα, Δημήτρη μου. Πάντα. Μάλιστα. Γι' αυτό λέω, όποιος δεν πληρώνεται και φωνασκεί και διαμαρτύρεται, καλό θα είναι να μας λέει και το. Γιατί όταν γίνεται ένας έλεγχος διοικητικός, επιτόπιος, καταγγελία, έχουμε και τέτοια. Οι αγρότες καταγγέλλονται μεταξύ τους. Ναι, έχουν να χωρίσουν τις ανάγκες, ναι. Πάει λοιπόν, θυμάσαι το θέμα με, τον επιθέριο ή τον οικονομικό εισαγγελέα. Από αλληλοκαταγγελίες φτάσαμε σε αυτή την πραγματικότητα. Και αυτό, ρίχνεται φως με το θέμα του ΑΤΑΚ, έτσι, με τον αριθμό του συγκεκριμένου, του χωραφιού. Σωστά, ε? Με τον πολυεπίπεδο, ναι, πολυδιάστατο, ενδελεκή έλεγχο που κάνουν οι υπηρεσίες και καλώς κάνουν, ναι, γιατί ένα πάγιο αίτημα των αγροτών, διαχρονικά, ήταν, είναι και θα είναι, νομίζω, να πηγαίνουν οι επιδοτήσεις σε αυτούς που πραγματικά τις, ναι, γιατί, δικαιούνται. Γιατί υπήρχε αντίδραση με το θέμα του ΑΤΑΚ, θυμάσαι, υπήρχαν αντιδράσεις, γινόντουσαν και κινητοποιήσεις. Αν θα τρέξεις να δεις και διαμαρτύρουν, τότε θα καταλάβεις. Άρα τότε από τότε θα βάλουμε καλώς. Έχεις το ρεπορτάζ στο κανάλι, μπορείς να το δείξεις. Ναι, γιατί τότε ήταν, ο Αποστόλου υπουργός, τώρα είναι ο Βορύδης και δεν ξέρω τι λένε για το θέμα. Τον ναι. Για, τώρα επειδή είπες για το πόσο πληρώνονται και τα λοιπά, έχουμε ένα τηλέφωνο από την Καμίλα, να το σημειώσω απλά να το βάλουμε στην κουβέντα μας. Βασική ενίσχυση έπρεπε να πάρει 292 ευρώ. Το έπρεπε, Δημήτρη, μην το συνεχίσεις, παρακαλώ. Το έπρεπε είναι δεδομένο δικό του. Εντάξει, εγώ το σημειώνω. Το βάζω στην κουβέντα μας, το λέει αυτό. Αύριο θα τον πάρω τηλέφωνο και θα μου τα πει ένα. 292 ευρώ και πήρε 284 από τη βασική και στο πρασίνισμα 169 και πήρε 99 ευρώ. Το σύνολο, 460 περίμενε και πήρε 377. Ωραία, εντάξει. Αν θα πεις το τηλέφωνο εδώ, αν δεις την καρτέλα αγρότη να δουν τι κρέμονται, αν που υπάρχει θέμα με τους ελέγχους που έγιναν, αν έχει κάποιο φάουλ με το πρασίνισμά του και αν... Ωραία, ας ξανακαλέσει ο φίλος από την Καμίλα να σημειώσουμε το τηλέφωνο και θα μιλήσουμε αύριο. Όλοι, αυτό είναι πολύ εύκολο, παίρνω ανώνυμα, δίνω χύψιζε τα τρελά νούμερα να δημιουργήσω εντυπώσεις. Όχι, δεν θα δέχει σε Δημήτρη. Γιατί να μην πιστέψουμε τώρα, γιατί καλοπρόεδρο. Πήρε ο άνθρωπος, πήρε καλοπρόεδρο ο άνθρωπος και έθεσε το ερώτημα. Να δώσει την καρτέλα του. Κάνουμε κουβέντα, συζήτηση και δημοσιογραφική συζήτηση. Εγώ ένα τηλέφωνο να πω δικαιούμουν 1 εκατομμύριο ευρώ, αλλά δεν πήρα. Ωραία. Για πάμε και στα υπόλοιπα. Κατανοητό, κλείνω, ανακεφαλαιώνω. Η πληρωμή ήταν καλή.
συμπληρώθηκε το 90% μεσοσταθμικά των δικαιωμάτων των καθαρών τζαμένιων αγροτών. 7% τη Δευτέρα και μένει η εκαθάριση που θα προκύψει μετά την οριστικοποίηση διανομής του εθνικού αποθέματος και των δικαιωμάτων αγροτών νεαρής ηλικίας κάτω από το 40. Άρα θα υπάρχουν άλλη μία τη Δευτέρα και άλλη μία στην εκαθάριση. Μάλιστα. Ωραία. 2,9 η παρακράτηση που έγινε για την δημοσιονομική πειθαρχία, η οποία μέχρι τα 2.000 επιστρέφει. Και 60.000 περισσότεροι αγρότες πήραν δικαιώματα σήμερα σε σχέση με τον Οκτώβρη. Άρα νομίζω αυτό είναι ένα καθοριστικό σημείο για να δούμε αν είναι πολύ καλή η πληρωμή. Μάλιστα. Να δούμε λίγο το θέμα με το ρύζι. Τι γίνεται με τους παραγωγούς ρυζιού, τι εξελίξεις υπάρχουν. Ναι. Το ρύζι λοιπόν είμαστε, θα έλεγα, στο μέσο της εμπορικής περίοδου. Το ρύζι είχε μία έντονη ζήτηση εν μέσω πανδημίας, στο πρώτο κύμα κοντά στο Πάσχα, Μάρτιο-Απρίλιο, με τρελές ζητήσεις, με το γνωστό ελληνικό σύνδρομο του πανικού που ο καθένας να τρώει ένα κιλό ρύζι και να αγοράζει 15 κιλά ρύζι, να γεννήσουν τα ντουλάπια του κάθε νοικοκυριού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια τεχνητή ζήτηση από το ίδιο όμως αγοραστικό κοινό, χωρίς να αυξηθούν οι πωλήσεις, οι οποίες φυσικά μετά ξεφούσκωσαν βοηθούμενες και από το γενικό lockdown σε όλη την αγορά. Οι τιμές όμως ήταν ανωδικές. Οι καρολίνες πέρυσι που αφορούν τον τόπο μας πληρώθηκαν στα 35 λεπτά. Η ίδια τιμή ακολουθεί και τη φετινή χρονιά. Η καταληκτική ημερομηνία παραδόσεως στους οριζομήλους συνεταιρισμούς ή εμπόρους είναι 28 Φλεβάρι του 2021 και μετά ακολουθεί η στριμματική ενίσχυση, η συνδεδεμένη του ρυζιού. Αυτή τη στιγμή οι τιμές κυμαίνονται στα ίδια με τα περσινά επίπεδα. Αυτή είναι η κίνηση που υπάρχει σήμερα. Μακάρι να, και φυσικά αν υπάρξει κίνηση, το καταλαβαίνουν όλοι, θα υπάρξει τα ψηλά που είναι τα ρύζια τα οποία εξάγονται. Γιατί η Καρολίνα είναι εγχώρια κατά άλλους. Μάλιστα. Ωραία. Το κρατούμε και αυτό και θα δούμε τις εξελίξεις στο επόμενο διάστημα. Πάμε και στο βαμβάκι λίγο για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά την κουβέντα μας. Νομίζω ότι στο βαμβάκι δεν άλλαξε κάτι θεαματικά σε τελικό αποτέλεσμα. Υπάρχουν δύο αντικρουόμενα δεδομένα. Μία εβδομάδα που είχαμε μία ανωδική πορεία μετά την ανακοίνωση του USDA, του Αμερικάνικου Υπουργείου Γεωργίας, ότι οι παραγωγές παγκόσμιες θα είναι χαμηλότερες, και με την αισιοδοξία που υπάρχει με τα εμβόλια που θα αρχίσει να βουλιάζεται όλος ο κόσμος να φύγει αυτό το κακό που σκιάζει τα πάντα. Και από την άλλη, αυτό ήταν το θετικό που βοήθησε το χρηματιστήριο χθες να κάνει συν 2%. Από την άλλη όμως, αυτό να μην ακολουθείται από την φυσική αγορά και να έχουμε αυτή τη στιγμή, Δημήτρη, που μιλάμε, το χειρότερο δολάριο χοντρά-χοντρά της τελευταίας τριετίας. Εμείς ως χώρα εξάγουμε σε τιμές δολαρίου. Το δολάριο είναι πολύ ανεμικό, πολύ πεσμένο, άρα δεν μας βολεύει αυτή τη στιγμή η ισοτιμία. Όταν πέρυσι ήταν στο 1,10 και αυτή τη στιγμή είναι στο 1,22. Δηλαδή έχουμε 12% κάτω το συνολικό μέγεθος του δολαρίου. Αυτό το συμπλήν με δεδομένο και το basis οδηγεί μία, όπως είπαμε και την περασμένη χρονιά, μία τιμή στα ίδια, στην ίδια ζώνη τιμών, να το πω ευρύτερα, με την περσινή χρονιά. Έτσι, γιατί τώρα συμπλήν δεν θα αλλάξει κάτι θεαματικά, αλλά είμαστε στην ίδια ζώνη τιμών. Και είναι και μια καλή, ήταν και μια καλή χρονιά για το βαμβάκι, όπως έχουμε πει για ακόμα μια φορά, χρονιές, το αναφέραμε. Το βαμβάκι, Δημήτρη μου, από την 1 Απριλίου, που βάζω ως ορίζοντα την 1η Απριλίου, που είναι η χρονιά, η ημερομηνία που αρχίζουν οι σπορές, μέχρι και σήμερα, δηλαδή 9 μήνες μετά, έχει κάνει μία αύξηση κοντά στο 60% ως χρηματιστηριακή τιμή. Αυτό εδώ δεν έχει υπάρχει σε άλλο αγροτικό προϊόν.
Το μαμάκι είχε, έχει και θα έχει μέλλον και αισιοδοξία. Θα δώσει χαμόγελο στον αγρότη. Μάλιστα. Οι χρονιές που έρχονται είναι βαμβακερές. Δεν υπάρχει άλλο προϊόν που έχει τέτοια αύξηση πραγματική. Απλώς φέτος, παρά τον κορονοϊό, έτσι. Δηλαδή, για σκεφτείτε, να μην είχαμε κορονοϊό, να λυθεί μια και για οριστικά το θέμα με το εμβόλιο, να ησυχάσει η κοινωνία και να δώσει λύση σε αυτό το δυστυχώς τεράστιο πρόβλημα και να δούμε τιμές οι οποίες θα τρέχουμε πραγματικά τα μάτια μας. Εγώ αισιοδοξώ για τη νέα χρονιά. Κρατώ αυτά τα οποία είπαμε σήμερα. Έχουμε ερωτήματα για το αν θα υπάρξει ενίσχυση στους βαμβακοπαραγωγούς. Θα το δούμε την άλλη εβδομάδα, αν θέλεις. Για να... Γιατί ένα θέμα το πιο πολύ χρειάζεται. Τα ερωτήματα των αγροτών είναι καλό. Τέφτλα. Τι γίνεται με τα τέφτλα, ρωτούν τηλεθεατές αγρότες. Τι γίνεται με τα τέφτλα. Την ερχόμενη Παρασκευή. Γιατί περιμένουμε και εκεί εξελίξεις, λένε οι παραγωγοί των τέφτλων. Γιατί άλλα περίμεναν και δεν ξέρω τι γίνεται από εδώ και πέρα, τι θα γίνει. Γιατί μας βρήκε ο κορονοϊός και θα τα πούμε την άλλη Παρασκευή, θα είμαστε πάλι. Φανάση. Τώρα Παρασκευή είναι, μάλλον Πέμπτη θα τα πούμε. Πέμπτη, την άλλη Πέμπτη θα τα πούμε αναλυτικά και τα τέφτα και οτιδήποτε άλλο θέλετε. Εγώ κράτησα τα ερωτήματα, θα στα στείλω μετά το τέλος. Και όποια ερωτήματα άλλα θέλουν, με χαρά να τα στείλουν στο κανάλι, να τα συζητήσουμε την άλλη εβδομάδα. Θανάση, ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σου στο σημερινό μας δελτίο. Και εγώ ευχαριστώ, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Οι εποχές αλλάζουν, το ίδιο και οι ανάγκες των αγροτών. Γι' αυτό εμείς στην Αγροφυλίδα παρακολουθούμε συνεχώς τις εξελίξεις και είμαστε σε συνεχή αμφίδρομη σχέση επικοινωνίας με τους αγρότες για να τους προσφέρουμε ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές λύσεις. Γεωργικά εφόδια και υπηρεσίες Αγροφυλίδα. Συνεργαζόμαστε με τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου και διαθέτουμε προϊόντα για όλα τα στάδια κάθε καλλιέργειας. Από τη σπορά, τη θρέψη και τη φυτοπροστασία, ως και τη συγκομιδή. Και μελετώντας με επιστημονικό τρόπο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε αγρότη ξεχωριστά, επιτυγχάνουμε τη μέγιστη απόδοση με τον οικονομικότερο τρόπο. Αγροτικά εφόδια και υπηρεσίες Αγροφυλίδα. Ζωοτροφές παραγωγικών ζώων και κατοικιδίων. Εργαλεία και μηχανήματα για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Συμβάσεις ενεργειακών φυτών, συμβολιακή γεωργία και εμπορία αγροτικών προϊόντων. Και για τη θέρμανση πέλετ και μπρικέτες άριστης ποιότητας. Καλλιεργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Αγροφυλίδα στη νέα ζύχνη Σερών. Στα Supermarket Kansas φροντίζουμε να φέρνουμε εκλεκτά κρέατα του τόπου μας σε κάθε τραπέζι, αλλά και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά. Μέχρι το Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου. Πατάτες Σερών με 45 λεπτά το κιλό. Πορτοκάλια και κλιμεντίνες 20% πιο φθηνά. Προμηθευόμαστε εκλεκτά κρέατα του τόπου μας. Χοιρινή τηγανιά μόνο 4,95 το κιλό. Νοπό ελληνικό κοτόπουλο το κιλό μόνο 2,05 ευρώ. Χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες, το κιλό μόνο 4,30. Τα Χριστούγεννα φθάνουν. Ώρα για τα αγαπημένα μας γλυκά από το φούρνο μας το Καρβέλι. Κλασικοί κουραμπιέδες και παραδοσιακά μελομακάρονα με την αξεπέραστη γεύση και ποιότητα που σας είναι γνωστή εδώ και 26 χρόνια. Αυτές τις γιορτές ας κάνουμε μερικές αλλαγές. Ας σκεφτούμε πιο θετικά. Ας μοιραστούμε περισσότερα. Supermarket Kansas. Καλά Χριστούγεννα σε όλους.
Η ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Studio. Εθνικής Αντίστασης 13. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε θερμά που μείνατε κοντά μας μέχρι αυτή την ώρα για τη δική σας ενημέρωση. Από όλους εμάς να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.